Να πάμε και στην κυρία Μανολάκο, να ακούσουμε και εσάς για το θέμα αυτό. Καταρχήν, η επιστολή στη Φόντερ Λάιν ήταν μια κοροϊδία και μισή. Δεν έχει αντίκρισμα και το λέω γιατί... Μιλάτε για την επιστολή και την ακρίβεια τώρα. Για την επιστολή και την ακρίβεια. Έχουμε δύο επιστολές, έχουμε και δεν είναι. Και το λέω γιατί υπάρχει κάλυψη και όλες οι ευρωοδηγίες και ευρωκανονισμοί τους μεγάλους ομίλους είδατε προστατεύουν. Είδατε όμως ότι μπήκε πρόστιμο σήμερα 337 εκατομμύρια σε πολυεθνική. Για να σας ρωτήσω κάτι όμως, από πότε ήταν οι παραβάσεις? Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Αρκετά πολύ, χρόνια. Είναι χρόνια. Μεγάλο ποσό. Λογικό αυτό λέει, η λογική εξήγηση είναι αυτή. Δεν το ξέρω κι εγώ. Είναι αρκετά. Νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι αρκετά χρόνια. Και δεν ξέρουμε μέχρι τέλος αν θα πληρωθεί κιόλας. Σωστό. Και το λέω γιατί, ξέρετε, και στα ναυπηγεία της Ελευσίνας υπήρχε πρόταση για πρόστιμο, γιατί δεν έδωσε το επίδομα, το δώρο του Πάσχα πέρσι, και οι επιθεωρητές εργασίας προτείνανε πρόστιμο, γιατί κάνανε έλεγχο. Ναι. Ξέρετε αν δόθηκε? Εσείς ξέρετε ότι δεν δόθηκε? Σβήστηκε. Σβήστηκε. Βεβαίως. Εντάξει, το λέω για να καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε. Μου το είπε ο υπουργός. Εντάξει. Ναι. Ερχόμαστε τώρα. Με ποια δικαιολογία, κάτσε να δέσει με όλα τα σβήστε. Σε απάντηση στη Βουλή, σα το είπε. Όχι. Στην ομιλία μου που είπα, ξέρω σε ποιου. Ποιοι πληρώνουν τα πρόστιμα τελικά? Η φτωχολογιά. Εντάξει, δεν είναι. Έρχομαι τώρα στην ακρίβεια. Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ. Και τι λέει? Λέει το 76% των λαϊκών οικοκυριών έχει μειώσει τις αγορές στα τρόφιμα, γιατί οι τιμές είναι πολύ ακριβές. Και την ίδια στιγμή δείχνει ότι το 2023 οι όμιλοι, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ είχαν το 2023 κέρδη 11 δις, παρόλο ότι μειώθηκε η ζήτηση. Γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση τιμών. Και βέβαια η ακρίβεια δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Ίσως είναι υψηλότερη στα τρόφιμα. Είναι στα ενίκια, είναι στην ενεργειακή φτώχεια. Είναι στις ανάγκες για την υγεία, γιατί ιδιωτικοποιούνται και η υγεία και η παιδεία και βασικές ανάγκες στην κοινωνική πολιτική. Άρα από τη μια έχουμε τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, κέρδη είχαμε και στους 5 ενεργειακούς ομίλους. Το 2022 1,6 δις. Και ενώ το κόστος παραγωγής ακόμα και της πράσινης ηλιακής ενέργειας μειώνεται, οι τιμές στον καταναλωτή αυξάνεται. Τι προτείνουμε λοιπόν? Η διατίμηση, ας πούμε, είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί στην εποχή μας? Βεβαίως μπορεί να εφαρμοστεί. Θα σας πω παράδειγμα, γιατί το συζητήσαμε και στη Βουλή. Ακούστε με, θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από το Πάσχα ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορούσε ένα κομμάτι και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να ξέρετε ότι η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, χιλιάδες κιλοβατόρες περισσεύουν, δηλαδή... Γιατί υπάρχουν συστήματα αποθήκευσης. Η παραγωγή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ζήτησε και τελικά πηγαίνουν στα σκουπίδια. Τη στιγμή που έχουμε ενεργειακή φτώχεια στην κυριολεξία, μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση, μπορεί αν πέσει η τιμή. Πότε θα πρέπει να πέσει η τιμή? Την περίοδο που το κόστος είναι πολύ μικρό, σχεδόν μηδενικό. Δεν το κάνουν, γιατί όταν παράγουν με 0,1 και πουλάνε με 0,13, η μεγιστοποίηση του κέρδους εκεί είναι τεράστια. Βλέπετε λοιπόν ότι νομοθετούν υπέρ των μεγάλων ομίλων. Μάλιστα. Όχι όμως για τον λαό. Τι προτείνουμε εμείς? Γρήγορα, πες. Πρώτον, αύξηση του μισθού. Στα πόσα? Δεν μπορεί να περισσεύει. Πόσα, πες τα πόσα. Να το κάναμε δύο φορές, κύριε Μανολάκου. Μην κοροϊδεύουμε πόσο, τώρα. Πόσο να το κάνουμε, σύμφωνα με τα δικά μας δημοσιονομικά. Μα τα έχετε πάρει από τις αυξήσεις μόνο των τροφίμων. Πόσο, κατώτατος μισθός, πόσο. Ο κατώτατος μισθός. Ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι στο ύψος του 2008. Πόσο πρέπει να πάει? 1200. Μα τι λέτε τώρα, μπορεί να ζήσει με οικογένεια με 800 ευρώ? Ναι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Μηδενισμός στο ΦΠΑ
και στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Να πω κάτι. Θα μπορούν οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις ξαφνικά να δίνουν 50% παραπάνω να αντιμετωπίσουν στο αυτό το μπορούνε, μήπως μπορούν... η ενεργεία θα πάει στο 40% ναι, ακούστε μετά. Με, λέω για τώρα τις εγώ. Μικρές επιχειρήσεις ναι. Μπορούν να υπάρξουν μέτρα που ναι. Να τους διευκολύνουν, δηλαδή να τους κάνουν τρομερές εκπτώσεις στο κόστος, ναι. Στο κόστος, ναι. Μπορεί 3, με άλλο τρόπο, στο ενεργειακό. Ναι. Γιατί, ωραία, γιατί δηλαδή οι εφοπλιστές, γιατί δηλαδή οι εφοπλιστές έχουν 0% ΦΠΑ στο πετρέλαιο και όλοι οι άλλοι τα πληρώνουμε. Μάλιστα. Γιατί στη βενζίνη το 50% είναι λοιπόν. Φόρος και σε τελευταία ανάλυση υπάρχει, η ίδια η στατιστική τα δίνει. Το μισό χρόνο δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν. Λοιπόν, άρα είναι και άδικο και το φορολογικό θέλω σύστημα. Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δίνει στους προηγούς. Και θέλω να πω, εκτός, δηλαδή εκτός από την περίπτωση της Χαλκίδας, έχουμε και την περίπτωση της Λαμίας. Μία εταιρεία με σχολικά γεύματα, ουσιαστικά κανένας έλεγχος σε αυτά που πηγαίνουν στα παιδιά μας. Είναι απαράδεκτο. Και τι ήρθε η κυβέρνηση να κάνει, αφού τις βάλανε φωτιά για να μην μπορεί να κάνει έλεγχο, η κυβέρνηση λέει αναστολή λειτουργίας. Γελάει και το παρδαλό. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε, δηλαδή. Κύριε Μαλάκο, αλλά εδώ βλέπεις ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γιατί, γιατί όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις λένε θέμα και οι βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες πρέπει να κάνουν αυτοέλεγχο. Λοιπόν, ενδιαφέρον, για να είναι κανόνομα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα αναγκαστώ λίγο να αναφερθώ. Λοιπόν, λοιπόν, εργαζόμενοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί η αντιπολίτευση να δείχνει ότι έχει διαμάχη μεταξύ της, αλλά ουσιαστικά. Ουσιαστικά είναι συνενετική και άσφαιρη ως προς την κυβέρνηση. Γιατί, γιατί το 70% το ΠΑΣΟΚ το 90% έτσι, το 90% το ΠΑΣΟΚ και το 70% έχετε ψηφίσει στη Βουλή λέει στην Ευρωβουλή στην Ευρωβουλή λέω τα έχουν ψηφίσει μαζί κατά μέσο όρο όλα τα υπόλοιπα κόμματα κατά 70% τα έχουν ψηφίσει ενώ εσείς που βοηθήσατε τη Νέα Δημοκρατία να ξεγλιστρήσει αντιλαϊκά μέτρα και αντιδραστικά εσείς που τη δύσκολη στιγμή δώσατε σωσίδιο στη Νέα Δημοκρατία ποιοι είστε ακριβώς για πείτε μας. Είναι την Εξεταστική ναι, Επιτροπή Συμπεριφορισμάτων δεν θα υπήρχαν και δικαιωθήκαμε και, δεν, και που πατήσατε δεν θέλατε να αναδειχτούν οι ευθύνες που έχετε και έχετε βαριές ευθύνες. Να έχετε δεύτερη ευκαιρία ήθελα, να ξεπλύνετε λοιπόν, το λάθος σας. Ήθελα λοιπόν έχετε να πω ευκαιρία. Ότι όταν κανείς συμφωνεί κατά 70% παντρεύεται. Αυτή είναι. Γιατί συγκυβερνήσατε και το 39. Θυμίζω ότι συγκυβερνήσατε κάποτε. Εσείς συγκυβερνήσατε παρέα, κάποτε. Και είχατε και ένα φλωράκι και τότε. Και φέρατε και μνημόνια. Και είχατε και φλωράκι και εσείς ειδικά του Πασό. Για να κλείσετε στη φυλακή του Παπανδρέου. Τρία μνημόνια. Ρούμπο. Δεν έχουμε πάθει λοβοτομή και ξέρουμε και πολιτική λοιπόν, ιστορία. Συμφωνούν σήμερα σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή, το πρώτο τετράμινο του 2024 είχαμε πλεονάσματα. 3,2 δις. Γιατί το απαιτεί το σύμφωνο σταθερότητας. Συμφωνούν όλοι τους στο σύμφωνο σταθερότητας. Βεβαίως συμφωνούν. Στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχει του κόσμου τα προαπαιτούμενα. Συμφωνούν. Βεβαίως. Όλοι τους. Και αυτοί που δεν είναι στο τραπέζι. Στο θέμα του πολέμου. Γιατί στις 10 του Ιούνιου θα έχουμε προϋπολογισμό πολέμου. Όλες οι αποθήκες έχουν αδειάσει γιατί πάνε εξοπλισμοί στην Ουκρανία και τα εξοπλιστικά ποιος θα τα πληρώσει. Οι λαοί θα τα πληρώσουν και ο ελληνικός λαός. Ήδη για αυτά που έχουμε παραγγείλει είναι να δώσουμε δισεκατομμύρια και την ίδια στιγμή μας καλούν να πληρώνουμε απογευματινά χειρουργία και να πληρώνουμε αξιοποιώντας ο ιδιώτης τις υποδομές του δημόσιου νοσοκομείου ή στη συνταγή για να κάνουμε βασικές εξετάσεις να πληρώνουμε 3 και 4 ευρώ παράκληση, για το χαρτί ή είναι αποδεκατισμένα όλα
όλα τα νοσοκομεία, όλα τα κέντρα υγείας. Εχθές ήμουνα στο κέντρο υγείας του Πειραιά, είχα ένα χρόνο να το επισκεφτώ και έχει αποδεκατιστεί στην κυριολεξία. Λοιπόν, ήμουνα στον ΕΛΓΑ, ζητούσαν προσλήψεις υγειοπόνων και εκτιμητές. Θα συμβουλήσω τα ίδια κάνουν όλοι σαν κυβερνήσεις. Κάποιοι φτιάξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάποιοι φτιάξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν ήθελε ο κύριος Βαρουφάκης να μας βγάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τον βοηθήσατε να βγούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και καλή. Γιατί δεν βοηθήσατε τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσίπρα να μας βγάλουν από το ευρώ τότε. Αν δεν το κάνατε όμως. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, έχουν πολλά μηνύματα. Λοιπόν, 9 Ιούνιου να θυμηθούν και να ρίξουν αποφασιστικά και υπερήφανα. Πώς το είπε σήμερα, είπε να το καρφώσουν, είπε το καρφώσουν, είπε έτσι, είπε και σκουτσούμπα σήμερα, είπε τη λέξη, δεν είπε να το καρφώσουν. Το καρφώνεις αποφασιστικά σαν την Πασχέτα. Λοιπόν, κύριε Φόρτωμα, πάμε σε εσά.